Καλησπέρα. Εντάξει, εμείς παιδιά ξεκινήσαμε σήμερα τη σεζόν την κινηματογραφική και ευχόμαστε να είναι πολύ δημιουργική και πάρα πολύ ανατρεπτική. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς επιλέξαμε έτσι για να πάνε όλα καλά να δούμε μια κωμωδία και η πρώτη κωμωδία για μας είναι η ταινία των Monty Pythons Life of Brian με ελληνικό τίτλο Ένας προφήτης, μα τι προφήτης. Λοιπόν, εμείς σήμερα κάναμε την αρχή. Επιλέξαμε να κάνουμε την πρώτη θερινή προβολή σε χειμερινό κινηματογράφο. Συγγνώμη, ότι σίγουρο είσαι. Ναι. Περνάς τζάμπα. Σίγουρο. Σίγουρο. Έχεις, δεν μας περιμένουν τίποτα απάντηση μετά. Όχι. Έχεις πλάκα, κάνω ευχαριστώ που λέει. Ράκο, έλα. Ωραία ήτανε, στο μικρό κόσμο. Μπράβο Μπράιαν, έλα ρε. Γελούσα απανωτά. Γέλιο από τη μία, προβληματισμός από την άλλη. Στο Life of Brian έχει φοβερές αναφορές για την... σε προβληματίζει αυτή η σουρεαλιστική διάθεση με έντονο πολιτικό χρώμα από κάτω. Πώς το λένε, για την πολυμορφική ύπαρξη της αριστεράς σήμερα. Τα κραξίματα ανελέητα, ονοονοήτο, δηλαδή τώρα πολλές φωνές αριστερές. Η ταινία, συγγνώμη, είναι του 1979. Είμαι εγώ αριστερός έτσι, αλλά και λίγο ρε παιδί μου, έχω αυτό τον άξονα που εσύ δεν τον έχεις και δεν είσαι δικός μου. Εμένα μου φαινόταν σήμερα που την έβλεπα πιο επίκαιρη από ποτέ. Που είχε αυτή την ωραία τη σκηνούλα στην αρένα που ο Μπράιαν τους βρίσκει και τα λοιπά και μέσα από τις κουβέντες βγαίνει ότι είναι ένα ακόμα μόνος του ή την άλλη τη σκηνούλα που πάνε να κάνουν πέσιμο στο Ρωμαϊκό το παλάτι και πέφτουν πάνω σε μια άλλη αριστερή ομάδα και γίνεται χαμός. Να πούμε ότι οι κόπιες αυτές είναι καινούργιες ενώ το 79 πρωτοπέκτη τώρα βγάλαν σε καινούργιες κόπιες για να τις βλέπουμε φαντάζομαι οι άλλες θα ήταν. Μετά είχε και την άλλη φοβερή τη σκηνή που κάνανε εκεί το συμβούλιο της οι αριστεροί τέλος πάντων, οι πρωταγωνιστές με Τζον Γκλίτς και τα λοιπά. Τι κάνανε οι Ρωμαίοι, άμα μας έχουν διαλύσει τη ζωή, δεν κάνανε τίποτα και τα λοιπά. Πετάγεται μια φωνή, τι κάνανε δρόμους. Σωστά δεν κάνανε δρόμους. Τέλος πάντων, μην σας λέω την ταινία και αυτή είναι φοβερή σκηνή. Άλλο ένα θέμα που θίγει η ταινία είναι περί πίστης θρησκείας και λοιπά. Λοιπόν, τι άλλο, ναι. Η ανάγκη του ανθρώπου δηλαδή να πιστέψει σε κάτι θεϊκό. Πολύ καλό, ναι. Με MVP σαν σκηνή για μένα, σκηνή με τον Πιλάτο. Θα με θυμηθείτε. Κωμωδία τώρα. Έχεις μετέρει στο γέλιο, ρε. Κομμωδία. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο Life of Brian. Είναι μια πολύ ωραία ταινία να πάτε να τη δείτε και θα γελάσετε πάρα πολύ αλλά θα δεις ότι θα σου σκάψει και λίγο το μυαλό εκεί πέρα ο Γκλίτς με τον Terry Gilliam με τους τρύπους Monty Pythons, έτσι. Ξαναδείτε το. Για χαρά.